Η κυρία Μαρία Βουργάνα είναι εδώ, η οικονομική συντάκτρια της εφημερίδας Τα Νέα, και η οποία, τι έχουμε από τους θεσμούς? Στο Eurogroup είχαμε πάλι... Τους λέμε ακόμα θεσμούς καταρχήν, να συμφωνήσουμε. Ακόμα θεσμούς τους λέμε. Δεν έχουν αλλάξει όνομα. Τι μηνύματα μας θέλει το Eurogroup? Περίοδο χάριτος και μας δώσανε και δεν μας δώσανε, από ό,τι καταλάβαμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουμε μέχρι εκεί. Γι' αυτό δεν είναι περίοδο χάριτος. Τίποτα δεν είναι. Ούτε ένα μπάνιο δεν προλαβαίνεις να κάνεις για λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε και ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρα, σήμερα, παραλαμβάνοντας από τον κύριο Τσακαλώτο, ότι έχει πολλές βόμβες με αναμένα φυτίλια. Και ποιες εννοεί? Αμέσως έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ήδη χθες το καμπανάκι ήταν ηχηρό. Δεν μας έχουν αφήσει περιθώριο να επαναδιαπραγματευτεί η Ελλάδα τη μείωση του πρωτογενή. Σε πρώτη φάση, έτσι. Ναι, σε πρώτη φάση. Και αυτή δεν είναι. Ο κύριος Ρέγκλιν, αν κάνω λάθος, ήταν ο πιο. Ο οποίος αφήνει και δουλειά του κιόλας, έτσι δεν είναι, από ένα σημείο και μετά. Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι και παίζει και το ρόλο του κακού, θα λέγαμε, σε αυτή την περίπτωση. Το απέκλεισαν εντελώς ή αφήσαν ένα περιθώριο για να το ξανασυζητήσουν? Θεωρεί ότι είναι συμφωνία, ότι είναι ένα μέτρο που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της μείωσης του χρέους. Σε όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει για το χρέος και τις δεσμεύσεις, είναι το βασικότερος παράγοντας το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2022. Αφήνει ένα παράθυρο για το αφορολόγητο. Ότι θα μπορούσε να δεχτεί η Κομισιόν και οι εταίροι μας να δεχτούν την μη περικοπή του αφορολογίου του, αλλά θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, αν υπάρχει κενό, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να καλυφθεί αυτό το δημοσιονομικό κενό. Που εκεί ανοίγει μια κουβέντα. Θα αναδείς περίπου, Θα 1,1. Κάπου εκεί είναι. Και σήμερα υπάρχει και το Συμβούλιο της Κομισιόν, το οποίο χτυπάει επίσης καμπανάκι. Λέει ότι πάνω από 1% του ΑΕΠ είναι το πακέτο Τσίπρα που θα μας κοστίσει δημοσιονομικά. Και... το οποίο να πούμε ότι το ψήφισε και ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μητσοτάκης το είπε χθες και ο κύριος Ρέγκλιν αυτό. Αναφέρθηκε και είπε συγκεκριμένα ότι είναι μέτρα τα οποία έχουν ψηφίσει τα μεγάλα κόμματα. Καθαρά πολιτική παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι, θα λέγαμε. Την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ όμως. Θα είναι και ο κύριος Ρέγκλιν, θα είναι και ο κύριος Κοστέλο, όλοι οι επικεφαλείς και ο κύριος Ντόλμα, θα είναι όλοι οι επικεφαλείς των θεσμών, θα βρίσκονται εδώ στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist. Θα δούμε τι θα μας έχουν να μας πούν και θα έχουν και τις πρώτες άτυπες επαφές και με το νέο οικονομικό επιτελείο και την κυβέρνηση. Πάρα ότι νομίζω με τον κύριο Σταϊκούρα οι περισσότεροι γνωρίζονται, έτσι, γιατί ήταν αρκετά χρόνια στη Νίκης. Είχε ξανακάνει και τις διαπραγματεύσεις και γνωρίζει από πρώτο χέρι και τους θεσμούς και την πολιτική τους. Έτσι, νομίζω. Είναι σημαντικό να γνωρίζονται τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι σημαντικό, βέβαια. Και ίσως και γι' αυτό και επιλέχθηκε ο κύριος Σταϊκούρας, έτσι. Εγώ απορώ πως δεν κρατήσανε και τον κύριο Χουλιαράκη, θα μπορούσε άνετα. Γιατί το λες αυτό, ότι θα έβρισκε με τον Σταϊκούρα. Ο οποίος ο κύριος Χουλιαράκης σήμερα. Ότι είναι δεξιός ο Χουλιαράκης. Δεν έβαλα εγώ πρόσημο. Να σας πω για τον κύριο Χουλιαράκη σήμερα ότι δεν ήταν στο κάδρο, δηλαδή στο... Το μνημόνευσε όμως αρκετά. Το μνημόνευσε και είχε έρθει λίγο καθυστερημένα, έκατσε λίγο πιο πίσω και είπε ότι αν υπάρχει ένας αριθμός που δεν τον ξέρει ο κύριος Χουλιαράκης, δεν τον γνωρίζει κανείς. Σε κάθε περίπτωση ήταν σοβαρή περίπτωση ο κύριος Χουλιαράκης. Θυμίζω ότι και τι είχε ψηφίσει το δημοψήφισμα. Όχι, και μια και με αυτό το παράδειγμα του Χουλιαράκη επανήλθαμε λίγο. Ο Θεοχαρόπουλος μπορεί να μου πει τι έλεγε τόση ώρα που μιλούσε. Ήταν ο μικρότερος σε διάρκεια υπουργός. Γιατί μιλούσε. Όχι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Ποιος είναι ο Θεοχαρόπουλος? Ακόμα χειρότερο το έκανε εσύ. Α, νόμιζα μπήκε κανένα στο Υπουργείο Οικονομικού του Τουρισμού. Ναι. Παρέδωσε στο Χάρη Θεοχάρη και μιλούσε παιδιά κανένα δύο ώρο. Ήταν συγκλονιστικό. Αν σκεφτεί ότι είναι η τελευταία του φορά, σου λέει. Λες, από εκεί προέρχεται. Λοιπόν, εντάξει. Μαρία Βουργά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και για το νέο οικονομικό επιτελείο, αλλά και τι μηνύματα θα στέλνουν οι θεσμοί μέχρι να βρούμε καινούργια ορολογία εμείς.